Ναι, εψήφισαν 155 βουλευτές. Η ψήφιση του μεσοπρόθεσμου ήταν η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι. Δεν έχει μεταβεί στο νοσοκομείο, θεωρεί ότι δεν είναι κάτι πολύ σοβαρό, ωστόσο επιβεβαίωσε τα γεγονότα και μίλησε για μια σοβαρή επίθεση σε βάρος του. Το Προεδρείο καταδίκασε, ζήτησε από όλους να πάρουν θέση και όλα τα κόμματα, όλες οι πτέρυγες καταδίκασαν την επίθεση στον κύριο Αθανασιάδη που έγινε στο πλαίσιο με αφορμή την άσκηση των κοινοβουλευτικών του καθηκόντων. Είναι η στιγμή που ο βουλευτής ΠΑΣΟΚ του νόμου Φθιώτιδας Νίκος Τσόνης μαζί με συνεργάτες του αποχωρούν από κτίριο στο κέντρο της Λαμίας, όπου στεγάζονται τα γραφεία της νομαρχιακής του ΠΑΣΟΚ. Για περισσότερες από 2 ώρες παρέμεινε εγκλωβισμένος στο κτίριο. Όταν τελικά βγήκε έξω με την παρέμβαση της αστυνομίας, ήρθαν τα χειρότερα. Ο φίλος του, ο Δημητράκης, δεν θα μάθουμε ποτέ αν ήταν εκεί για να τον προειδοποιήσει όπως έκανε πριν την ψήφιση του νομοσχεδίου στη Βουλή. Δεν φαντάζομαι να ψηφίσεις το μεσοπρόθεσμο. Του λέω, Δημητράκη, μην ανησυχείς, είναι λυμένο το πρόβλημα. Δηλαδή, έχουμε, λέω, συνεννοηθεί 7 βουλευτές του ΠΑΣΟΚ να μην το ψηφίσουμε. Λέει, σοβαρά μιλάς, ναι, ποιοι είστε, δεν μαρτυράω. Αλήθεια λες, αλήθεια λέω. Δεν μπορώ ρε εσύ να αντέξω την πλατεία, δεν μπορώ να με βρίζουνε, να με λένε αλήτη, να μου λένε κλέφτη κτλ. Λέει, μα θα φτωχύνουμε. Αφού το θέλουν οι πολλοί, ας φτωχύνω μαζί με αυτούς και εγώ στο κάτω-κάτω τα καλύτερα χρόνια φτωχώς τα πέρασα. Μαρσάρει αγαπητοί φίλοι τη μηχανή και λέει, ρε εσύ κοίταξε με κάνεις καμιά μου και δεν το ψηφίσεις. Α, τζάμπα μάγκας Δημητράκου. Αυτό, αλήθεια, με όλο το σεβασμό που έχω προς όλο το κοινοβούλιο, θέλω να πω ότι και εδώ μέσα βλέπω πολλούς μάγκα, τζάμπα μάγκες και δυστυχώς βλέπω και αρχηγούς κομμάτων, αγαπητοί φίλοι. Επιστρέφοντας στην εκλογική του περιφέρεια τη Λαμία χθες το βράδυ, αντί για το Δημητράκη που τον προέτρεψε να υπερψηφίσει το μεσοπρόθεσμο, βρήκε κάποιους άλλους που του κατέστησαν σαφές ότι τελικά την έκανε που ψήφισε ναι. Όλα ξεκίνησαν λίγο μετά τις 8 το βράδυ. Ο βουλευτής, διερχόμενος από την πλατεία Ελευθερίας, άρχισε να ακούει τα σχολιανά του από ψηφοφόρους του ΚΕΜΗ. Εκείνος το πήρε πατριωτικά, ανταπάντησε υβριστικά και άρχισε η πολιορκία. Για να γλιτώσει, κατέφυγε στο κτίριο που στεγάζονται τα γραφεία της νομαρχιακής του ΠΑΣΟΚ στην πλατεία Ελευθερίας. Αστυνομικοί που είχαν κληθεί από τον ίδιο τον βουλευτή ήταν αυτοί που κατάφεραν να τον απομακρύνουν από το κεντρικό κτίριο και τελικά τον φυγάδευσαν. Στο στόχαστρο αγανακτισμένο νόμος και η έτερη βουλευτής του ΠΑΣΟΚ του νομού, Τόνια Αντωνίου. Άγνωστοι τοποθέτησαν αυτοκόλλητο στην επιγραφή του πολιτικού της γραφείου, σχολιάζοντας την ενέργειά της να υπερψηφίσει το μεσοπρόθεσμο. Στην Εύβοια, η τοπική βουλευτής Εκατερίνη Περλεπέ Σιφουνά και αφισοκολλήθηκε. Στημένη όπως οι αφίσες για καταζητούμενους στην άγρια Δύση σε κολόνες και τείχους της πόλης της Χαλκίδας, εμφανίζουν τη βουλευτή μόνο που στην αφίσα είναι ανεπιθύμητη. Κάποιοι άλλοι έσπευσαν να πληροφορήσουν την κυρία Περλεπέ για τη ροή των υδάτων στα στενά του Ευρύπου, ενώ κάποιοι άλλοι με απολογητική διάθεση της θύμισαν το παραδοσιακό έθιμο του ρουσφετιού. Τους θεωρούν συνυπεύθυνους για την οικονομική κατάσταση και την υπερψήφιση του μεσοπρόθεσμου και του εφαρμοστικού και απάντησαν με επιδρομή σε 5 πολιτικά γραφεία βουλευτών στα Τρίκαλα. Φωνάζοντας συνθήματα κατά των βουλευτών του κυβερνώντος κόμματος Χρήστου Μαγκού, Φυσούλας Μερεντίτη, Χρήστου Χάιδου και των βουλευτών της αντιπολίτευσης Νίκου Λέγκα και Σωτήρη Χατζηγάκη, έβαλαν την υπογραφή διαμαρτυρίας τους και αποχώρησαν. Στα Χανιά, στο στόχαστρο ομάδας περίπου 30 ατόμων, τα οποία φορούσαν κουκούλες και κράνη, βρέθηκαν τα πολιτικά γραφεία των βουλευτών Χανίων Ευαγγελίας Κουρουπάκη και Χρήστου Μαρκογιαννάκη. Οι νεαροί έσπασαν τις εξωτερικές πόρτες των εισόδων στα κτίρια που στεγάζονται τα πολιτικά γραφεία και προκάλεσαν φθορές στο εσωτερικό τους. Οι επιθέσεις έχουν προκαλέσει τρόμο στους βουλευτές που πλέον προσέχουν και τη σκιά τους για το πού και πώς θα κινηθούν, αλλά και για το τι θα πούν όταν βρίσκονται με ψηφοφόρους τους.